Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τη χθεσινή άγρια επίθεση της κυβέρνησης και των ΜΑΤ κατά των εποχικών πυροσβεστών που μόνο ντροπή και έσχος προκαλεί. Γεγονός που καταγγέλουμε το χθεσινό όργιο καταστολής και τρομοκρατίας που δέχθηκαν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι κατά τα άλλα ήρωες όπως τους αποκαλούσατε τη θερινή περίοδο, που τι κάναν, διεκδικούν το δικαίωμά τους στην εργασία ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που τους διώχνει στην ανεργία, τους απολύει, αφού τους θεωρεί περιττούς. Είναι αυτοί που πάλευαν το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές κάτω από αντίξωες συνθήκες και μάλιστα αυτά τα χθεσινά συμβαίνουν σε μια περίοδο ή την ίδια μέρα αν θέλετε που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση της αντιπυρικής περίοδου και απέναντι ακριβώς στα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών για μονιμοποίηση, η κυβέρνηση επιστράτευσε την άγρια καταστολή με τα ΜΑΤ και τα χημικά. Και το απερίγραπτο έσχος συνεχίστηκε, καθώς ξυλοκόπησαν και πολίτες, αλλά κυρίως και συνέλαβαν δημοσιογράφο του ριζοσπάστη που κάλυπτε αυτές τις αθλειότητες. Κλείνοντας, μαζί με την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράσταση στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματός τους για μονιμοποίησή τους όλων, για μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Δείτε, πρόκειται για μια ακόμα επιμέρους εξειδίκευση μέτρων, των μέτρων που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος που ψήφισε η ίδια κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρόκειται για επιμέρους ρυθμίσεις και εξειδίκευση μέτρων που προέβλεπε ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είχε στο επίκεντρο την καθιέρωση του προσωπικού γιατρού, η αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού ιατρού, όπως είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου, στο νέο νομοσχέδιο, κυρίως έχει ως περιεχόμενο την ένταξη στο θεσμό των ανειδίκευτων πτυχιούχων των ιατρικών σχολών ή αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τον τίτλο κάποιας ειδικότητας. Έτσι, με αυτή τη στόχευση η κυβέρνηση βαφτίζει τις παλιές θέσεις της υπηρεσίας υπαίθρου σε θέσεις προσωπικού γιατρού, όπου αυτοί οι γιατροί με μια ταχύρυθμη εκπαίδευση για 1 μήνα θα αναλαμβάνουν να επιτελούν αυτό το ρόλο. Αυτό το μέτρο αντιστοιχεί σε υπηρεσίες του επίπεδου ό,τι να είναι και από όπου να είναι, αρκεί το κόστος να είναι εντός των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Και αφορά ρυθμίσεις που έχουν ως δεδομένο την σχεδόν ανύπαρκτη και υποδιάλυση δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους υγειονομικούς, την παντελή έλλειψη βασικών ειδικοτήτων σε αρκετές περιοχές της χώρας και σχεδόν ανύπαρκτο τεχνολογικό εξοπλισμό. Κατάσταση που οδηγεί σε αδυναμία παροχής ακόμα και στοιχειωδών υπηρεσιών στις λαϊκές οικογένειες, όλοι το ξέρουμε αυτό, που φυσικά δεν αντιμετωπίζεται με την αναγκαία ανάπτυξη υποδομών, μαζικές προσλήψεις υγειονομικών για τη στελέχωση αυτών των δομών, των υποδομών, με τον αναγκαίο αντίστοιχα εξοπλισμό τους, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλες τις ώρες της μέρας και όλο το χρόνο σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Αντίθετα, ρυθμίζεται τον θεσμό του προσωπικού γιατρού με τον οποίο πρέπει να συνδεθούν όλοι, ψάχνοντας στην ουσία από ένα συνοθήλευμα που έχει δημιουργηθεί διαχρονικά με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ένα συνοθήλευμα σημείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κέντρα υγείας, τόμοι, ιδιώτες και πάει λέγοντας, υπονομεύοντας στην ουσία τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας και με περιορισμό σε στοιχειώδεις, ελάχιστες και ανεπαρκείς υπηρεσίες που είναι πλήρως αναντίστοιχες με τις λαϊκές ανάγκες αλλά και κυρίως με τις σημερινές δυνατότητες ικανοποίησης αυτών των αναγκών
στον τομέα της υγείας και όχι μόνο, ή αν θέλετε πιο συγκεκριμένα στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κυρίως της πρόληψης. Έτσι, με βάση τον αριθμό και τη σύνθεση των κέντρων υγείας, των τόμι, αλλά και τις αξιοποίησεις των ιδιωτών, μόνο σαν αστείο ακούγεται ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι θα παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής της υγείας στην οικογένεια, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους χρόνιους πάσχοντες, την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, την κατοίκον νοσηλεία, εκτίμηση ψυχικών νόσων, αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας, καταγραφή επιδημιολογικών στοιχείων και άλλα πολλά. Και το λέμε αυτό διότι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού για να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα του αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο όμως την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία, απολύτως δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας. Και από τη στιγμή που συνδέεται με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών, χάνεται η αναγκαία και χάνεται το αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που έχει. Βέβαια, σε αυτές τις συνθήκες προκαλεί μια σειρά από ορισμένα ερωτηματικά για την πρακτική, για παράδειγμα, συμβολή των 7 πανεπιστημιακών κέντρων υγείας που προβλέπει το νομοσχέδιο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του λαού. Πώς μπορούν λοιπόν οι μελέτες, οι έρευνες και η όποια εκπαίδευση να έχουν, που προβλέπεται δηλαδή με τη δημιουργία αυτών των κέντρων υγείας, των πανεπιστημιακών, να έχουν πεδίο εφαρμογής σε ένα σχεδόν ανύπαρκτο οργανωμένο και ανεπτυγμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεύτερον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται οικονομικό κίνητρο για την επιλογή της ειδικότητας της παθολογίας και της γενικής ιατρικής. Γνωστές οι ανακοινώσεις, καιρό τώρα, που πατούν πάνω, όπως αναφέρεται, στις ελλείψεις γιατρών αυτών των ειδικοτήτων. Εδώ τώρα αξίζει να θυμίσουμε ότι το σύνολο των κομμάτων, διαχρονικά όλων των αστικών κομμάτων, ιατρικοί σύλλογοι, έτσι είναι καλά να τα θυμόμαστε αυτό, όπως και διάφοροι μελετητές του είδους αυτού, ανάλογα με την περίοδο προωθούσαν εναλλάξ την αντίληψη από τη μια μεριά του πληθωρισμού των γιατρών, από την άλλη την έλλειψη των γιατρών. Στην πρώτη περίπτωση του πληθωρισμού, λέγαν των γιατρών, όταν σχεδιαζόταν η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων υγείας, όλοι τα θυμόμαστε, από γιατρούς, για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των μονάδων αυτών, των δημόσιων μονάδων υγείας, όπου είχαμε και το φαινόμενο όπως του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, να θυμίσουμε εδώ, όπου ως dealer διοργάνωνε συναντήσεις των γιατρών με πρεσβείες για τις λεπτομέρειες της μετανάστευσής τους, και στη δεύτερη περίπτωση για να δικαιολογηθεί το πάγωμα των προσλήψεων διότι δεν υπάρχουν γιατροί. Τα στοιχεία όμως μπορούμε να ακούσουμε ενδεχομένως και τα πιο φρέσκα στοιχεία από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, αλλά τα στοιχεία περίπου αυτό που δείχνουν και επιβεβαιώνουν είναι ότι γενικά, μάλλον δεν επιβεβαιώνουν γενικά την έλλειψη παθολόγων και γενικών γιατρών, αλλά την έλλειψή τους σε αριθμό από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Και είναι μεγάλο μέρος των γιατρών, και αυτό συμβαίνει διότι ένα μεγάλο μέρος των γιατρών είναι στον ιδιωτικό τομέα, στις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες της υγείας, και ένα άλλο ταυτόχρονα ή και κυρίως αυτοτελώς αποτελεί την κατηγορία των αυτοαποσχολούμενων γιατρών. Και το βασικό λοιπόν πρόβλημα δεν είναι γενικά η έλλειψη των γιατρών, αλλά η άναρχη κατανομή τους ανάμεσα στις δημόσιες μονάδες υγείας, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας και στην αυτοαπασχόληση. Φαινόμενο που αναπαράγεται και επιδεινώνεται ακριβώς στο έδαφος της εμπεριοριστικοποίησης των εργασιών στην υγεία και φυσικά της επιχειρηματικής δράσης. Και ακριβώς αποδεικνύεται και στο ζήτημα αυτό, πως στο έδαφος της καπιταλιστικής οικονομίας
και ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει, να υπάρξει κεντρικό σχεδιασμός της εκπαίδευσης αλλά και της κατανομής του υγειονομικού προσωπικού. Γιατί ο σκοπός της ανάπτυξης δεν είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και προφανώς αυτό απαιτεί και αυτό προτάσουμε πέρα από τις διεκδικήσεις για τη βελτίωση των συνθήκων όχι μόνο εργασίας αλλά υποδομών, των τεράστιων ελλείψεων κτλ. Που μαστίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Για να λυθεί οριστικά αυτό, τι απαιτεί? Απαιτεί άλλη οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Απαιτεί σοσιαλισμό, απαιτεί αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας, όπου το λαϊκό κράτος θα μπορεί να εξασφαλίζει όλα τα δικαιώματα και ανάγκες των εργαζομένων υγειονομικών και του λαού. Αφού αυτοί θα τις καθορίζουν, θα τις υλοποιούν και θα τις ελέγχουν. Και άλλωστε αυτά όλα εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν στην πρώτη απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού και έλυσαν λαϊκά προβλήματα που ο καπιταλισμός πάνω από ένα αιώνα ακόμα δεν μπορεί να τα λύσει και ψάχνεται. Αυτή είναι η προοπτική που πρέπει να ενώσει και τις λαϊκές δυνάμεις, τη λαϊκή πάλι, απορρίπτωση την πολιτική του ελάχιστου και του αναχρονισμού της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, των μίζερων μέτρων του τύπου από το Ολότελα, Καλή και Παναγιώτηνα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής το καταψηφίζουμε. Φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και στις επόμενες επιτροπές να τοποθετηθούμε και επί των άρθρων και στο Ευχαριστούμε, διακόπτουμε τη συνέντευξη.